Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή από το κέντρο του Ηρακλείου, από την πλατεία των Λιονταριών, πήγαμε στη Γάβδο, από τη Γάβδο πήγαμε στην Ιεράπετρα και τώρα θα πάμε στο Τέξας, των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να συναντήσουμε έναν επαγγελματία ποδηλάτη που έχει χόμπι την ιατρική. Σωστά? Γεια σας. Κύριε Χαριτάκη, Κωνσταντίνος Χαριτάκης, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Χαρά και μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και καλησπέρα σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Ένας κριτικός ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καρδιολόγος. Να ξεκινήσουμε από την πάσα που σας έκανα. Επαγγελματίας ποδηλάτης με χόμπι την ιατρική. Τι απαντάτε? Θέλω μία τάκα. Κοιτάξτε, η ιατρική και ιδίως η επιμελητική καρδιολογία είναι μια ειδικότητα που έχει πολλά απρόοπτα και έτσι κάπου πρέπει να ξεδίνουμε. Και εκεί που ξεδίνω εγώ είναι η ποδηλασία. Και φαντάζομαι υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές στο Τέξας. Καμία σχέση με την Ελλάδα για τους ποδηλάτες. Να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη προτιμώ να ανεβαίνω στη Ρογδιά και να κάνω ποδηλασίες εκεί παρά το Τέξας. Αλλά σίγουρα οι δρόμοι εδώ είναι καλύτεροι και είναι πιο εύκολο να βρει κάποιος διαδρομές. Λοιπόν, η συγκυρία η οποία διανύουμε είναι κάπως περίεργη. Ελαιό πανδημίας, ελαιό κορονοϊού. Και δεν ξέρω αν υπάρχει φως στο τούνελ, στο μέτωπο του εμβολίου. Οι τελευταίες εξελίξεις ποιες είναι? Κοιτάξτε, εμβόλιο θα βρεθεί, πιστεύω, και δεν είναι της ειδικότητάς μου. Υπάρχουν πολλές μελέτες που τρέχουν ταυτόχρονα. Όλοι οι φίλοι προσπαθεί για αυτό το εμβόλιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατάμε ανοιχτά τα μάτια, να είμαστε αισιόδοξοι. Το εμβόλιο θα έρθει και πιστεύω ότι θα βγούμε από αυτή την πανδημία πολύ σύντομα. Αναφορικά με τις κλινικές μελέτες που ορισμένες πηγαίνουν λίγο πίσω, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη? Πρέπει να περάσει από πολλά στάδια η διαδικασία, έτσι είναι? Βεβαίως, είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και εάν βλέπαμε ένα εμβόλιο να ήταν έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ, αυτό σίγουρα θα μας έκανε κάπως πιο καχύποπτους. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα εμβόλια περνάνε από διεξοδικούς ελέγχους τα κάνουν πιο ασφαλή και ο κόσμος θα πρέπει να αισθάνεται πιο άνετα όταν βλέπει τέτοιες κατοικοτικές και να γίνεται ακόμα περισσότερος έλεγχος, θα αισθάνεται πιο άνετα ότι υπάρχει το εμβόλιο που θα βγει, θα είναι πιο ασφαλές. Κορονοϊός και καρδιοπάθειες. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τον κορονοϊό όσο καλά γνωρίζουμε άλλους ιούς. Πολλοί ιοί προσβάλλουν την καρδιά και έχουν σαν αποτέλεσμα καρδιομυοπάθειες. Ο ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλλει την καρδιά και να έχουμε καρδιομυοπάθειες. Αυτό που βλέπουμε τώρα με τον κορονοϊό είναι επίσης ότι μπορεί να προσβάλλει την καρδιά ακόμα και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, ακόμα και σε αρρώστους οι οποίοι πέρασαν τον κορονοϊό πολύ ελαφρά. Τώρα, ποια θα είναι στο μέλλον οι επιπτώσεις αυτής της λίμωξης, θα το δούμε. Αλλά το παρακολουθούμε πολύ στενά, με υπερεχογραφήματα, με μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς. Μελέτες βγαίνουν κάθε εβδομάδα στο συγκεκριμένο θέμα και το παρακολουθούμε πολύ στενά. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, ένας ο οποίος δεν είναι καρδιοπαθής, είναι θολό λίγο το τοπίο και νοσεί από κορονοϊό, στο μέλλον να παρουσιάσει κάποια καρδιοπάθεια. Ναι, και μάλιστα βγήκε και μια πρόσφατη μελέτη στο Τζάμα για νέους αθλητές οι οποίοι νόσησαν από κορονοϊό και βλέπουμε αποτελέσματα αυτής της λίμωξης σε μαγνητική. Τώρα, κατά πόσο αυτά τα ευρήματα της μαγνητικής θα σημαίνουν κάτι κλινικό, δηλαδή μια μυοκαρδιοπάθεια ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα και ο μόνος λόγος να το μάθουμε θα είναι να τους παρακολουθούμε και να δούμε τι θα φέρει. Ωστόσο, οι καρδιοπαθείς είναι στις ομάδες που θα πρέπει να προσέξουν λίγο περισσότερο, να προχωρούν και να σε όλα αυτά τα μέτρα προστασίας, αυτοπροστασίας, είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Βέβαια, οι καρδιοπαθείς και ιδίως στις ηλικίες των 60 και άνω, οπωσδήποτε θα πρέπει, είναι μια ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτική. Όλοι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά οπωσδήποτε διαβητικοί, οπωσδήποτε άνθρωποι με προηγούμενη αναπνευστική πνευμονοπάθεια,
καρδιοπαθείς σίγουρα θα πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί και να παίρνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Ο κύριος Χαριτάκης, ο διακεκριμένος καθηγητής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι απαντά σε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, επιπολαιότητας που κυκλοφορούν όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, γύρω από τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, το είπατε και μόνο σας. Δεν νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε περισσότερα σχόλια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα σωστά μέτρα προφύλαξης και η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να την ακούμε και να επικεντρωθεί στο να βρει κάποιο φάρμακο για το κορονοϊό και για κάποιο εμβόλιο για το κορονοϊό. Δεν νομίζω ότι τα σχόλια περί τσίπης, νομοσίας και όλα αυτά έχουν θέση επιστημονική και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που λένε οι επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα και ξέρουν τι λένε. Στην αρχή της εβδομάδας φιλοξενήσαμε εδώ στο Κρήτη σήμερα μία επιδημιολόγο που διαπρέπει και αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την κυρία Ειρήνη Ηλιάκη, η οποία μας είπε ότι εάν βάλεις το χέρι σου στην φωτιά θα καείς. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει αν νοσήσουμε από κορονοϊό και δεν προσέξουμε. Ναι, τη θυμάμαι ότι η Ελιάκη ήταν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αυτή αποφύτησε όταν λίγο αργότερα από μένα. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι υπάρχει πιθανότητα και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να βάλει το χέρι κάποιος στη φωτιά και να καεί ή να μην καεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις ποιος από αυτούς που θα νοσήσουν, ποιος είναι αυτός που θα νοσήσει βαριά. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω ασθενείς στο νοσοκομείο που ήταν στην ηλικία των 70 και 75 και αρρώστησαν και μπόρεσαν να φύγουν να πάνε σπίτι εντός εβδομάδος. Και δυστυχώς έχουμε βάλει σε ΕΚΜΟ καρδιαναπνευστική, έχουμε βάλει σε ΕΚΜΟ δηλαδή μια μηχανή που κρατάει την καρδιά και την κυκλοφορία άτομο 27 ετών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα νοσήσει βαριά. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να παίρνουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Κύριε καθηγητά, αναφορικά με την χρήση μάσκας σε μικρές ηλικίες, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς εδώ στην Ελλάδα για το αν τα παιδιά, αν παιδιά δημοτικού, πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και να φορούν μάσκα. Κοιτάξτε, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν για παράδειγμα λέμφωμα, λευχαιμία, παίρνουν χημειοθεραπεία και είναι ανοσοκατασταλμένα και φορούν μάσκα για πάρα πολύ καιρό και μπορούν και τη φορούν και το οξυγόνο περνάει και πάει στον εγκέφαλο και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Με τον ίδιο τρόπο, εάν οι επιστήμονες θεωρούν ότι στις συγκεκριμένες ηλικίες τα παιδιά πρέπει να φορούν μάσκα, θα πρέπει να φορέσουν τη μάσκα. Δεν νομίζω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ επιστημονικά κάτι αρνητικό για το συγκεκριμένο μέτρο. Θα βγούμε πιο δυνατοί μετά το πέρας αυτής της δοκιμασίας, της πανδημίας. Τι πιστεύετε, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα βγούμε πιο δυνατοί. Θα βγούμε σίγουρα πολύ διαφορετικοί. Ακόμα και όταν πιστεύω το εμβόλιο θα βγει και θα έχουμε φάρμακα να αντιμετωπίσουμε τον ιό, πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι πολύ πιο προσεκτικοί σε επαφές, ιδίως με αγνώστους, σε μέρη έξω. Ιδίως εμείς που έχουμε ζήσει σε νοσοκομείο με πολλούς αρρώστους από κορονοϊό, οι οποίοι πεθαίνουν και δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε πολλές φορές, ιδίως στα αρχικά στάδια, όλες αυτές οι μνήμες σίγουρα μας έχουν αφήσει κάποια σημάδια και θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Τα αντανακλαστικά της ερευνητικής κοινότητας σε παγκόσμια κλίμακα ήταν ισχυρά? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι σε θέση να πω για τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που βλέπω εδώ στην Αμερική και ιδίως στην επιστημονική κοινότητα, βλέπω κατά πόσο όλα τα grants, δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις για αυτή την έρευνα, έχουν επικεντρωθεί στον κορονοϊό. Μόνο και από αυτό θα μπορώ να πω ότι όλη η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Δεν νομίζω ότι
τα αντανακλαστικά της επιστημονικής κοινότητας είχαν κάποιο πρόβλημα. Πολλές φορές όταν η πολιτική μπλέκεται με την επιστήμη, τότε νομίζω ότι τα προβλήματα ξεκινούν. Κύριε καθηγητά, σε εξωτερικό χώρο φοράτε μάσκα, φαντάζομαι. Πάντα. Στις μετακινήσεις σας, όχι μόνο στην δουλειά σας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, όταν μπω στο αυτοκίνητο και είμαι μόνος μου, δεν φοράω μάσκα. Εδώ στο Χιούστον, στο Τέξας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι όπως η Νέα Υόρκη, που όλοι τα χρησιμοποιούν, όλοι χρησιμοποιούν το αμάξι εδώ. Οπότε οφείλω να ομολογήσω ότι μέσα στο αυτοκίνητο δεν φορώ τη μάσκα όταν είμαι μόνος μου. Τώρα, από το αυτοκίνητο να πάει κάποιος ακόμα και στο σούπερ μάρκετ ή να πάει στο νοσοκομείο ή ακόμα να βγει από το αυτοκίνητο για να, να πλύνει το αυτοκίνητό του, οπωσδήποτε βέβαια η μάσκα είναι απαραίτητη. Πόσο δύσκολο είναι ένας γιατρός, ένας καθηγητής, ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής με τη δική σας πορεία, τη δική σας καριέρα μέχρι και σήμερα, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό, να πάρει τη μεγάλη απόφαση και να γυρίσει στην Ελλάδα? Ναι, αυτή είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι loaded question. Είναι μια βαριά ερώτηση. Πιστεύω, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει πολύ με τη ζωή, το επαγγελματικό στάδιο που βρίσκεται το καθένας. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να έχει φύγει από την Ελλάδα και να μην θέλει σε κάποια φάση να γυρίσει πίσω. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι αυτή η φάση. Μία συμβουλή στους νέους, οι οποίοι τελειώνουν το προπτυχιακό τους, είναι πτυχιούχοι και έχουν έτσι μπροστά ένα δίλημα να παραμείνω στην χώρα μου ή να φύγω στο εξωτερικό για περισσότερες ίσως ευκαιρίες. Κοιτάξτε, αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ σε αυτούς είναι και αφήνω να ομολογήσω ότι πολλές φορές λαμβάνω τουλάχιστον μια-δυο φορές κάθε εβδομάδα mails για οδηγίες και τι να κάνουν τα παιδιά και τι να διαβάσουν και είναι καλή ιδέα να έρθουν εδώ. Αυτό που θέλω να τους πω είναι το εξής, ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν πραγματικά το θέλουν, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και μπορεί να μην είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο γιατί έχει εξετάσεις διάφορα, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Εγώ είμαι στην Αμερική τα τελευταία 15 χρόνια και 16 χρόνια και οφείλω να ομολογήσω ότι βλέπω όλο και περισσότερα παιδιά που έρχονται στην Αμερική. Βλέπω όλο και περισσότερα παιδιά τα οποία κατακτούν πάρα πολύ καλές θέσεις. Βλέπω όλο και περισσότερα παιδιά τα οποία τα εκπαιδεύουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο και είναι από την Ελλάδα και έχουν λαμπρή πορεία. Δεν νομίζω ότι κανένας απόφυτος ελληνικού πανεπιστημίου έχει να ζηλέψει σε τίποτα από ένα απόφυτο εδώ στο Αμερικάνικο ή οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, εάν το θελήσει πραγματικά και θέλει να είναι κομμάτι της αμερικάνικης επιστήμης. Βγήκατε για ποδήλατο σήμερα ή έχει και συνέχεια η μέρα σας, οπότε συνήθως, πιο μετά? Συνήθως το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, ωραία. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά και τιμή μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.